Καλημερίζω εδώ τον βουλευτή Ηρακλείου του Κινήματος Αλλαγής, γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, τον κύριο Βασίλη Κικέρογλου. Καλημέρα σας από τον 984, τι κάνετε? Καλημέρα και σας, καλημέρα και στις φίλες και στους φίλους που μας ακούν από τη συχνότητά σας. Λοιπόν, γύρος πρώτος, γύρος ας πούμε μοναδικός, δεν ξέρω, η συμμετοχή θα το δείξει φαντάζομαι, έτσι? Βεβαίως η συμμετοχή είναι κρίσιμο στοιχείο που αφορά και το αποτέλεσμα βέβαια αν υπάρξει την πρώτη Κυριακή, αλλά κυρίως αφορά το πόσο ισχυρή θα είναι η εντολή στον νέο πρόεδρο για να προχωρήσει από την επόμενη μέρα. Όλοι μιλάμε για τη συμμετοχή, όλοι οι υποψήφοι έχουν κινητοποιήσει πολίτες την κοινωνική βάση της παράταξης, αλλά ιδιαίτερα ο Γιώργος Παπανδρέου, που μετά την υποψηφιότητά του είδαμε να κινητοποιεί ανθρώπους οι οποίοι ήταν είτε ανενεργοί, είτε απήχαν, είτε είχαν επιλέξει σε διάφορες περιόδους άλλα κόμματα. Υπάρχει λοιπόν μια γενικότερη κινητικότητα η οποία μας προδιαθέτει να πούμε ότι θα έχουμε μεγάλη συμμετοχή. Παρά τα προβλήματα που τυχόν υπάρχουν από την ψυχολογική πίεση και την επίδραση της πανδημίας. Σωστά, αλλά από την άλλη είναι αναγκαίο να υπάρχει ισχυρή συμμετοχή, να ξέρεις ότι έχεις αυτή την ώρα μια αντιπολίτευση η οποία μπορεί να ελέγχει, γιατί είναι πολύ σημαντικός θεωρώ ο ρόλος της αντιπολίτευσης σε αυτά τα οποία γίνονται μέσα στη χώρα σου, σε αυτά τα οποία σε καθημερινή βάση αποφασίζονται για εσένα, χωρίς εσένα κύριε Κικέρογλου. Αφορά η εκλογή, δεν είναι μια στενά ισοκομματική διαδικασία η εκλογή νέου Προέδρου. Αφορά τη χώρα, αφορά την κοινωνία, συνδέεται άμεσα με την λειτουργία της παράταξης βεβαίως αυτή την περίοδο, αλλά και την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση απέδειξε ότι είχε πει πολλά, με την κρίση απογυμνώθηκε και φάνηκε ότι περισσότερο σκοπιμότητες προωθεί, περισσότερο στηρίζει τους λίγους και οι μετέρους, όπως χαρακτηριστικά λέει ο λαός μας, τους ανθρώπους που είναι δηλαδή κοντά γύρω, όχι του λαού, όχι των πολιτών, τους μεγάλο επιχειρηματίες, γιατί με αφορμή την πανδημία οι αναθέσεις και όλα όσα γίνονται με το διαμοίρασμα, θα έλεγα, των χρημάτων του ελληνικού λαού αφορά δυστυχώς μόνο τους λίγους. Στους πολλούς πέφτει το βάρος, η επιβάρυνση, το είδαμε με τους λογαριασμούς της ενέργειας, το βλέπουμε καθημερινά με τις αυξήσεις των τιμών. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν φαίνεται όχι μόνο ανεπαρκής, αλλά και με λανθασμένες επιλογές ή με επιλογές αντιλαϊκές που επιβαρύνουν κάθε οικογένεια, που επιβαρύνουν τα χαμηλά εισοδήματα, τους αδύναμους, αλλά και τους μικρομεσαίους συνολικά. Ούτως ή άλλως, όπως είπα πριν από λίγο, κύριε Κικέρογλου, είναι τόσα πολλά τα μέτωπα και είναι τόσο ανοιχτά όλα τα μέτωπα. Γι' αυτό στάθηκα και είπα ότι είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος της αντιπολίτευσης για να μπορεί να ελέγχει, να προτείνει, να σταματάει, να πηγαίνουμε παρακάτω. Εδώ είναι λοιπόν που κρίνεται και ο ΣΥΡΙΖΑ, κρίνεται δυστυχώς αρνητικά, γιατί ο ρόλος της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι πολύ κρίσιμος. Και βλέπουμε ότι απλώς έχει περιοριστεί σε μια στήρα αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία, χωρίς να μπορεί να βάλει ένα φραγμό στις αρνητικές επιλογές. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει ανάγκη να ισχυροποιηθεί και να μεγαλώσει η Δημοκρατική Παράταξη, να σπάσει η ισορροπία της αδράνειας ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό λοιπόν είναι ένα στοιχείο που έχει να κάνει με την επιλογή μας στις 5 του μήνα. Έχει να κάνει με όλα όσα εμείς επιδιώκουμε και γι' αυτό η επιλογή είναι κρίσιμη. Είπατε πριν από λίγο ότι τα επιτελεία όλων των υποψηφίων ουσιαστικά προσπαθούν να κινητοποιήσουν εκείνους οι οποίοι απαιτείται, χρειάζεται να ψηφίσουν, να προσέλθουν στην κάλπη η οποία θα ανοίξει την Κυριακή το πρωί στις 7 νομίζω σε όλα τα εκλογικά κέντρα, αλλά θα το δούμε αυτό στην συνέχεια.
Τα δείγματα, να το πω διαφορετικά, που έχετε μέχρι στιγμής δείχνουν να υπάρχει αυτή η συμμετοχή. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στο κίνημα αλλαγής, υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι, τα μέλη του κινήματος, τα οποία έχουν κινητοποιηθεί αυτή την ώρα, που πιστεύετε ότι θα έρθουν στην κάλπη? Ναι, πιστεύω ότι θα έρθουν να συμμετέχουν αρκετές δεκάδες χιλιάδες. Είχα εκτίμηση, δημόσια δηλώσει, ότι η εκτίμησή μου είναι ότι πάνω από 250.000 θα έρθουν. Δεν είναι υπερβολικό, αν δούμε ακριβώς αυτή την κινητοποίηση του ενδιαφέρον που υπάρχει από τον κόσμο. Πιστεύω ότι με την εκλογή στις 5 του μήνα ή αν χρειαστεί στις 12, θα έχουμε μπροστά μας μια περίοδο που η παράταξή μας μπορεί από την πρώτη κιόλας στιγμή να αποδείξει τι μπορεί να κάνει. 18 του μήνα είναι η συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή. Θα είναι η πρώτη εμφάνιση του νέου Προέδρου μέσα στη Βουλή, που θα αντιπαρατεθεί τόσο στον κύριο Μητσοτάκη ως αντιπολίτευση, αλλά και στον κύριο Τσίπρα με την παράθεση των διαφορετικών απόψεων που έχουμε για την πορεία της χώρας. Θα είναι λοιπόν, ας το πούμε, η πρώτη μάχη που θα κληθεί να δώσει ο νέος πρόεδρος στην κορυφαία διαδικασία που αφορά τη συζήτηση του προϋπολογισμού. Είναι επομένως και για μας πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει μεγάλη συμμετοχή. Έτσι, αυτό είναι το κρίσιμο μέγεθος και γι' αυτό νομίζω τα αναφέρετε τώρα, όλα η αυτά. Η επιλογή αυτή καθεαυτή θα πρέπει να είναι με βάση πολιτικά χαρακτηριστικά. Δεν επιλέγουμε ούτε τοπικό βουλευτή, ούτε ευρωβουλευτή, ούτε περιφερειάρχη. Επιλέγουμε τον καλύτερο για την ηγεσία, προκειμένου σε αυτή την κρίσιμη περίοδο να συσπυρώσει και να κάνει μεγάλη την παράταξη και βέβαια να μπορέσει με την ισχυρή αντιπολίτευση, όπως είπα προηγουμένως, και την παράθεση των δικών μας απόψεων, την ανάδειξη του προγράμματός μας, του Πράσινου Κοινωνικού Συμβολέου, όπως το έχει ονομάσει η Φόφη Γεννηματά, να προχωρήσουμε και να δημιουργήσουμε το ρεύμα, εκείνο το ισχυρό, που πρέπει να γίνει ρεύμα πλειοψηφίας, για να ωφεληθεί η χώρα και κυρίως η κοινωνία. Χρειαζόμαστε μια δίκαιη πολιτική. Δεν υπάρχει σήμερα. Σήμερα έχει περισταλεί και η λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών. Η ίδια η δημοκρατία χρειάζεται οξυγόνο και κυρίως αυτό που έχει να κάνει με την κοινωνική δικαιοσύνη και τους πολίτες είναι σε δεύτερη μοίρα για την κυβέρνηση. Πρέπει λοιπόν να μπει μπροστά μια άλλη πολιτική, η οποία στην πρώτη φάση θα είναι από την πλευρά της αντιπολίτευσης και στη συνέχεια μπορεί να είναι και με πρωταγωνιστικό ρόλο του κινήματος αλλαγής για την βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική δικαιοσύνη, να έχει μέρισμα ο πολίτης από αυτά που λέμε, από αυτό που λέμε ανάπτυξη. Δεν μπορεί να επικαλούνται όλοι την πράσινη ανάπτυξη, την πράσινη ενέργεια, που όταν τα έλεγε βέβαια ο Γιώργος Παπαδρέου πριν 10 χρόνια του λέγανε πράσινα άλογα, και σήμερα με μεγάλη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μεγάλο ποσοστό δηλαδή παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές, από τον αέρα, τον ήλιο και τη θάλασσα, που είναι δημόσια περιουσία που ανήκουν σε όλους τους πολίτες, και ενώ παράγεται μεγάλο ποσοστό της ενέργειας από ΑΠΕ, την ίδια ώρα να έχουμε διπλάσια και τριπλάσια τιμολόγια στους πολίτες. Αυτή είναι η μεγάλη αντίφαση. Θέμε λοιπόν η μετάβαση να είναι με κοινωνική δικαιοσύνη, να είναι δίκαιη η μετάβαση. Και αυτό σημαίνει μια άλλη πολιτική που θα πει ότι stop, μέχρι εδώ. Μέρος από τον πλούτο που παράγεται από αυτή την ενέργεια ανήκει στους ίδιους τους πολίτες και θα συμψηφίζεται με τους λογαριασμούς τους. Αυτό είναι μια υποχρέωση μιας πολιτείας που πιστεύει στην κοινωνική δικαιοσύνη, άρα και μιας κυβέρνησης, άρα και ενός κόμματος. Και καταλήγω για να πω ότι αυτή η εκλογή, να πω ξανά ότι αυτή η εκλογή αφορά
και την κοινωνία και την πατρίδα. Δεν αφορά μόνο την παράταξή μας. Και όπως είπατε, η επιλογή πρέπει να έχει πολιτικά χαρακτηριστικά και νομίζω ότι επιχειρηματολογήσατε και είπατε τα υπόλοιπα, κύριε Κεγκέρογλου. Μπορεί ναι. Και πρέπει η νέα ηγεσία να έχει το Βελινιτσές εκείνο που θα βοηθήσει στις συμμαχίες της χώρας μας, γιατί αντιμετωπίζει και την επιθετικότητα της Τουρκίας σε μια περίοδο που έχουμε ανακατατάξει στις μεγάλες δυνάμεις. Άρα πρέπει να έχει την εμβέλεια, και μιλώ για τον Γιώργο Παπανδρέου, να βοηθήσει τη χώρα. Ο Γιώργος Παπανδρέου είναι από αυτούς που μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο για να μιλήσει με τον Biden. Το λέω χαρακτηριστικά. Ή με οποιοδήποτε ηγέτη μεγάλης χώρας. Θέλουμε αυτήν την δυνατότητα να την αξιοποιήσουμε. Και βέβαια να δούμε πώς από την πρώτη μέρα θα έχουμε μια ενεργή πολιτική δύναμη. Τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε μια χώρα από τις μικρότερες ή τις μικρομεσαίες, εάν θέλετε. Είναι επομένως ανάγκη να ισχυροποιηθεί η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι αν είχε προχωρήσει την κοινή ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και άμυνα, την κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας, δεν θα είχαμε τόση ανασφάλεια με την επιθετικότητα της Τουρκίας. Δυστυχώς δεν έχει προχωρήσει. Και αυτό πρέπει να μπει επιτακτικά από τις μικρές και μεσαίες χώρες και κυρίως από εμάς που είμαστε τα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης. Αυτό δεν συνδυάζεται με την πρόταση για κατάρριση του βέτο. Το βέτο είναι ένα όπλο, μια δύναμη στα χέρια των μικρών χωρών. Με το βέτο πέτυχε ο Ανδρέας Παπανδρέου τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα. Με το βέτο πέτυχε ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Κώστας Σιμίτης την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με το βέτο χρησιμοποίησε και ο Κώστας Καραμαλής σε κάποια φάση την απειλή, μάλλον. Βέτο δεν έβαλε, απειλή. Το βέτο είναι το όπλο, επομένως. Δεν μπορεί να λέμε ότι θα καταργήσουμε το βέτο, θα προτείνουμε να καταργηθεί το βέτο που είναι το όπλο μικρών χωρών. Αυτό αλίμονο, είναι αυτοκαταστροφικό. Mm-hmm. Πρέπει να προχωρήσουμε λοιπόν σε όλα τα μέτωπα με μια δυναμική πολιτική η οποία μπορεί να φέρει αποτελέσματα προς όφελος της χώρας και κυρίως προς όφελος της κοινωνίας. Μάλιστα. Γι' αυτό προσωπικά στηρίζω τον Γιώργο Παπανδρέου που μπορεί να οδηγήσει με σιγουριά σε μια καλύτερη προοπτική για την παράταξη αλλά και την κοινωνία όπως σας είπα και την πατρίδα. Τι αφορά τον κάθε πολίτη, τη δικαιοσύνη που λείπει, την πρόοδο που χρειαζόμαστε, την πρόοδο με επίκεντρο τον άνθρωπο. Δεν είναι πρόοδος αν δεν έχει άλλωστε επίκεντρο τον άνθρωπο. Είναι πράγματα τα οποία πλέον πρέπει να τα δούμε με μια άλλη ματιά, γιατί το 1981 που έγινε η αλλαγή, το μεγαλύτερο επίτευγμα ήταν ότι η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού που δεν είχε λόγο και ρόλο μέχρι τότε, δεν είχε δικαίωμα στην εργασία, στη δουλειά, απέκτησε δύναμη, φωνή και ρόλο. Σήμερα βλέπουμε με τα χρόνια, μετά από 10 χρόνια κρίσης, 3 μνημόνια και τα μέτρα της πανδημίας, να είναι πάλι η κοινωνία υποπεριορισμών, να είναι περιθωριοποιημένη, να δέχεται τη μια μετά την άλλη τις περιοριστικές αποφάσεις. Στο όνομα βεβαίως της πανδημίας και τις ανάγκες να αντιμετωπιστεί, αλλά δεν είναι όλες οι αποφάσεις έτσι. Χρειάζεται λοιπόν μια νέα αλλαγή με δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη. Mm-hmm. Γιώργος Παπανδρέου είναι μια δύναμη που μπορεί με τη σοφία που έχει συμπυκνωμένη, την εμπειρία, τα παθήματα που έχουν γίνει μαθήματα, αλλά και το Διεθνές Βελινιτσές που έχει να βοηθήσει και την παράταξη και την πατρίδα. Τώρα να πούμε στο διαδικαστικό μέρος του πράγματος, ανοίγουν κάλπες ναι. 7 το πρωί, έτσι, την Κυριακή, ναι. σε όλη την Ελλάδα. 7 θα είναι στις έδρες των πρώην Καποδιστριακών Δήμων, των 25, και στην πόλη μέσα είναι σε 5-6 σημεία, στο θεατρικό σταθμό, στο κλειστό των Πατελών, στο 11ο Λύκειο και 5ο Γυμνάσιο, θα είναι στην πλατεία Δασκαλογιάννη, στο δημοτικό κτίριο, θα είναι στον Μασταμπά, στο Καπί και στην Ένωση Ηρακλείου προς τη δυτική πλευρά.
Βεβαίως και στην Αλικαρνασό θα υπάρχει, είναι πρώην Καποδιστριακός Δήμος. Άλλωστε στον προφήτη Ηλία, στο Γάζι, σε κάθε πρώην Καποδιστριακό Δήμο, είτε σε δημοτικό κτίριο, είτε σε σχολείο. 46 συνολικά τα εκλογικά τμήματα σε όλη την περιφερειακή ενότητα. 840 είναι 813 είναι σε όλη την Ελλάδα και είναι και στο εξωτερικό, πολλά στην Ευρώπη και σε όλες τις χώρες που υπήρξε ενδιαφέρον. Μάλιστα. Η συμμετοχή θα δείξει το αν θα πάτε σε δεύτερο γύρο ή αν από την πρώτη Κυριακή θα υπάρχει ο πρόεδρος στο κίνημα αλλαγής. Την κουβέντα αυτή θα την ξανακάνουμε μετά τις εκλογές, έχοντας και αποτελέσματα και τέλος πάντων προσδιορίζοντας διαφορετικά πια και την πολιτική σας. Κύριε Κικερόγλου, σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.